μαγιστρικό ραπ είναι ιδανική μουσική για κακογυρισμένη τσόντα. Το ίδιο το ραπ είναι μια ποιητική τεχνική για εξευγενισμένη σπόντα. Γνωστός ράπερ παίζει σε τσόντες, μα και στη φαντασμαγωρική και πολυβραβευμένη ταινία Ανακόντα. Οι πρώτοι ράπερ σε λίγο θα πατήσουν τη γεροντική περασμένη ηλικία των 80. Ράπερ στο 90 τσαντισμένοι το παίζουν οξυδερκή όντα. Ιστορίες ενός ράπερ πιο αναξιόπιστες και από την αφηγηματική και διασκευασμένη ιστορία του ηρωδότου και του ξενοφόντα. Αυτοαναφορική και καναπέδο φραπέδο χτυπημένη άχρηστη κράζουν αντίστοιχους άχρηστους επειδή τους λείπουν εξίσου άχρηστα προσόντα. Hip hop CD με ένα ευρώ, κορεσμένη βιομηχανική γραμμή για άχρηστα παραπροϊόντα. Συλλεκτικός δίσκος γνωστού υπερεκτιμημένου rap group ίσως εκτιμηθεί σε πληστηριασμό περισσότερο και από την ήδη υπερεκτιμημένη μηδιαστική Τζοκόντα. Συμβιβαστικοί άνθρωποι εξεγείρονται και κακιασμένοι rappers ενώνονται μόνο στο όνομα ενός rapper φανώντα. Επικερδής επιχείρηση Killa P και ο JD Latina P. Συνυπάρχουμε με ανθρώπους όπως ο Puff Diddy. Είναι σαν μια εξειδικευμένη κβαντική υποθεωρία για ταυτόχρονα παρόντα. Ενώ παράλληλα είναι διαπιστευμένη η δυνατότητα πως μπορεί να δοθεί η ιδιότητα του rapper στον πρώτο τυχόντα. Ορθολογικοί πραγματιστές βρικόλακες. Η τελευταία δοξασμένη φυλή στην οποία μπορεί κανείς να αναζητήσει τον τελευταίο επιζώντα με φωνή βοώντα στην Άβυσσο. Για να ξαναβρει τη μαγική του δύναμη πήγε να βρει μια γυναίκα για να τον δαγκώσει με τα δηλητηριώδη δόντια της. Καταλάβατε?